Κρατάω την επιβράβευση αυτής της τεράστιας προσπάθειας. Το Survivor, όχι άδικα, αποκαλείται το πιο δύσκολο παιχνίδι επιβίωσης στον κόσμο. Κάθε χρόνο λέμε ότι το φετινό θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Φέτος νομίζω ότι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Πριν όμως ανοίξω αυτό το φάκελο και ανακοινώσω το αποτέλεσμα, θέλω να πω και στους δυο σας ότι είστε νικητές και θέλω πραγματικά τη σκέψη σας λίγο πριν έρθω στην ανακοίνωση. Στάθη. Γιώργο, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που είπες, ότι στο σημείο που είμαστε και οι δύο νικητές, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι, θα το πάρει ένας. Το άγχος που έχω εγώ προσωπικά και πιστεύω έχει ο Χάρης, μου έχουν κοπεί τα πόδια, έχουν υδρώσει τα χέρια μου, δεν έχω ξαναπεράσει τόσο μεγάλο άγχος στη ζωή μου. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριξε και με στήριζε μέχρι να φτάσω εδώ. Αυτός έδωσε τη δικιά του απάντηση και περιμένουμε από σένα να μας το πεις. Άρη. Γιώργο, έχω πάρα πολύ άγχος και είμαι και ταυτόχρονα πολύ συγκινημένος. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με έφτασε μέχρι εδώ. Νομίζω ότι και οι δύο το αξίζουμε και οι δύο είμαστε νικητές ανεξαρτήτου το όνομα που θα πεις. Να ευχαριστήσουμε και αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο για όλα αυτά που μας χάρισε φέτος. Τα χέρια μου έχουν παγώσει, στάζουν υδρότα. Ανυπομονώ πώς και πώς να ακούσω το όνομα Γιώργο. Καλή επιτυχία, Στάθη μου. Καλή επιτυχία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανακοινώσω τον μεγάλο νικητή του Survivor 2022. Ο παίκτης, ο οποίος θα δει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των 6,5 μηνών να φέρνει καρπούς. Ο παίκτης, ο οποίος θα έχει τη χαρά να σηκώσει ψηλά το τρόπαιο εκεί που του αξίζει και να κατακτήσει το έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ. Ο νικητής του φετινού Survivor είναι ο Στάθης Χίζας.
Τόσο καιρό για το σε περίπτωση που κατακτήσω το έβαθλο. Από τη στιγμή που το κατέκτησα, πολύ μεγάλο ποσό από τα χρήματα που πήρα θα πάει στα παιδιά με καρκίνο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι είναι νικητής και ο Άρης, αξίζει και αυτός ένα τεράστιο συγχαρητήρια για όλα αυτά που τραβήξαμε μαζί. Αυτό που είπες και αυτό που βλέπω ανάμεσά σας είναι ο καλύτερος επίλογος μιας υπέροχης χρονιάς. Αυτό είναι το Survivor, αυτές είναι οι καρδιές των ανθρώπων που δουλεύουν για το Survivor και αγωνίζονται γι' αυτό. Καλή σας νύχτα, να είστε καλά, άλλη μια υπέροχη σεζόν, έφτασε.